Σε κατάσταση σοκ, από ό,τι φαίνεται, είναι η Ελένη Μενεγάκη. Υπάρχουν δημοσίευματα συγκεκριμένα που αναφέρουν ότι η Ελένη Μενεγάκη εκβιάζεται από κάποιον συγκεκριμένο, ο οποίος συζητάει υπέροχο χρηματικό ποσό για να μην διαρρεύσει στον τύπο και δώσει δημοσιότητα ροζ βίντεο με την ίδια και τον σύζυγό της. Για πες μας. Είναι το δημοσίευμα του youweekly.gr, το οποίο αναφέρει ότι κάποιος άντρας έχει στην κατοχή του ένα καυτό ροζ βίντεο με την Ελένη Μενεγάκη και τον σύζυγό της, τον Ματέο, όχι κάποιον άλλον. Αλλά αυτό το βίντεο είναι πολύ πολύ αποκαλυπτικό. Σύμφωνα με το site, έχει τραβηχτεί στα Άχλα, σε μια παραλία. Κάποιος άγνωστος άντρας που βρέθηκε εκεί με το κινητό του τηλέφωνο τράβηξε βίντεο το ανδρόγυνο σε στιγμές πολύ αποκαλυπτικές, πολύ ερωτικές στιγμές, και σύμφωνα πάντοτε με το δημοσίευμα, αυτός ο άντρας έχει στείλει μήνυμα στην Ελένη Μενεγάκη στο Instagram της, απειλώντας την και εκβιάζοντας την, ότι αν δεν της δώσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, θα βγάλει το συγκεκριμένο βίντεο στη φόρα για να το δουν όλοι. Από εκεί και πέρα, η Ελένη Μενεγάκη λέει το You Weekly ότι έχει πάει ήδη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση σοκ και ότι ο Ματέο Πατζόπουλος είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να την ηρεμήσει, διότι πάντοτε σύμφωνα με το site η Ελένη αυτή τη στιγμή είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει τραβήξει το βίντεο, εκβιαστής, τη δείχνει και τη έχει στείλει σε τρυφερά τετατέτ. Τη έχει στείλει, είναι... έτσι, ναι, αυτό παρέλειψα να το πω. Τη έχει στείλει ένα μικρό απόσπασμα. Το σημαντικότερο είναι. Έτσι, αυτό, ένα teaser που το λέμε τηλεοπτικά, κάποια δευτερόλεπτα. Που τη δείχνει όντω να βρίσκεται. Να δεις, έχω εγώ το βίντεο. Τρυφερά τετατέτ με τον άντρα τη στην παραλία τη Άχλα. Στα Άχλα, ναι. Εκεί μόνοι του, οι δυο του, χωρί να υπάρχει κανένα. Το ζευγαράκι να είναι στα πολύ έτσι. Τρυφερά αισθαντανέ. Είναι μια παραλία που, όπως είναι γνωστό, πηγαίνει ιδιωτική. Το ζευγάρι. Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη έχει ζητήσει και ασφαλιστικά μέτρα κατά γνωστού παπαράτσι που έχει βγάλει φωτογραφίες μαζί με τον Ματέο στην αρχή της σχέσης της. Είναι γνωστό ότι το ζευγάρι εκεί πέρα πηγαίνει, έτσι, είναι κοντά στο ξενοδοχείο του Ματέο. Αλλά τώρα εδώ πέρα το πράγμα πάει πολύ περισσότερο και πολύ πιο βαθιά, που πάντοτε σύμφωνα με το You Weekly, το ξαναλέμε, υπάρχει ένας άντρας που έχει καυτό βίντεο της Ελένης Μενεγάκη και του Ματέο Πατζόπουλο, έτσι. Και ξαναλέμε, είναι μια ερημική παραλία που δεν πηγαίνουν πολύ λουόμενοι. Και ειδικά το σημείο που βρίσκεται, λένε Μενεγάκη, είναι τελείως απόμερη. Μάλιστα. Ξαναλέμε εδώ μια περίεργη υπόθεση. Πολύ περίεργη. Πολύ περίεργη. Γιατί μπλέκεται και ιδίω του εγκλήματος. Και καλά έκανε η Ελένη Μενεγάκη. Βεβαίως, και έκανε την καταγγελία. Και κάθε Ελένη Μενεγάκη, όταν εκβιάζεται η ζωή της από έναν άγνωστο, ο οποίος έχει κάνει, έχει εισβάλει στην προσωπική της ζωή. Η γυναίκα με τον άντρα της είναι. Η γυναίκα είναι με τον άντρα της. Και ο άλλος έχει υλικό στα χέρια του, που από ό,τι λέει το You Weekly, της έχει σταλεί και ένα δείγμα του υλικού. Κάποια δευτερόλεπτα για να αποδείξει στην παρουσιάστρια ότι όντως λέω η αλήθεια και ότι έχει αυτό το υλικό στα χέρια του. Μάλιστα. Μπράβο της που το είπε πάντως. Ναι, και έτσι πρέπει να κάνει. Τι άλλο κάνει. Έκανε καταγγελία στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ξαναλέω, σύμφωνα πάντοτε με το site. Πολλοί ίσως και να φοβόντουσαν, γιατί σου λέει είναι και προσβολή δημοσίας εδούς. Οπότε πολλοί δεν θα πηγαίνανε ίσως. Μπράβο στην κυρία Μενεγάκη. Στην παραλία του Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Αν ισχύει το δημοσίευμα και βγαίνει ένα τέτοιο βίντεο, καταλαβαίνουμε το τι τόρο θα γίνει. Μα δεν θα γινόταν ο κακό χάμο τώρα. Να έχει την Ελένη Μενεγάκη. Να πρωταγωνιστεί. Να σε μία έτσι διαχειτική. Όπως λέει το site, οι στιγμές είναι πολύ διαχειτικές, πολύ ερωτικές, πολύ ροζ στιγμές, τέλος πάντων. Μάλιστα. Κόκκινες στιγμές. Κόκκινες. Και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Τι να πούμε. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί υπάρχει παρέμβαση.